Μόλις παρακολουθήσαμε μία πτήση αεροψυκασμού με μία επανδρωμένο αεροσκάφος. Το συγκεκριμένο αεροσκάφος μπορεί να πετάει για 15 λεπτά, να μέσα σε μία ώρα μπορεί να καλύψει γύρω στα 100 στρέμματα και σε κάθε πτήση μπορεί να εκτοξεύσει μέχρι 20 λίτρα φάρμακου, υγρού, οτιδήποτε χρειάζεται το χωράφι. Άμα θέλει κάποιος γεωργός ή άμα το χωράφι είναι μεγάλων διαστάσεων, μπορεί σε αυτό που είδαμε σήμερα ταυτόχρονα να ύπτανται μέχρι και 4 αεροχήματα και να γίνει και ο κατάλληλος προγραμματισμός μέσω του λογισμικού του αεροσκάφους, ούτως ώστε με το πιο ευέλικτο και εύχριστο τρόπο να καλυφθεί μεγαλύτερη ποσότητα ψεκασμού στη συγκεκριμένη περιοχή και να καλύψει μεγαλύτερη περιοχή μέσα στη μέρα. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα και όσο αφορά τον εξοπλισμό και όσο αφορά το προσωπικό μας το οποίο είναι εκπαιδευμένο, αλλά και όσο αφορά τις αδειοδοτήσεις που απαιτείται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για να κάνεις μια τέτοια δουλειά. Είδατε την παρουσίαση σήμερα του drone? Αυτό βλέπουμε κάτι πρωτοποριακό. Ναι, όντως είναι ένα καινούριο σύστημα το οποίο έρχεται για πρώτη φορά πιστεύω στην Ελλάδα. Είναι καινούργια τεχνολογία, πολύ χρήσιμη θα φανεί στην πορεία. Το μόνο μειονέκτημα, αν μπορούμε να πούμε μειονέκτημα, είναι ότι για μεγάλες καλλιέργειες θα χρειαστεί μια συστοιχεία drones για να μπορέσουν να καλύψουν τον ψεκασμό ο οποίος απαιτείται. Πιστεύω ότι για την δέντρο καλλιέργεια είναι ιδανικό, γιατί μιλάμε για στοχευμένες πλέον εφαρμογές και θα έχουμε τεράστια εξοικονόμηση πόρων και από φυτοφάρμακα και από πρόσοδο. Δίνει και τη δυνατότητα, όπως ακούσαμε από τους εκπροσώπους, να γίνει στοχευμένη καταπολέμηση σε μια έκταση την οποία αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Αυτό είναι το πλεονέκτημα, ότι μπορείς δηλαδή να μην αναγκαστείς να ψεκάσεις ολόκληρη την επιφάνεια, να έχεις πιο στοχευμένες εφαρμογές και αυτό είναι που του δίνει μια όθηση για να προωθείς την αγορά και να το ζητήσουν οι αγρότες.